ως την πιο μεγάλη σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα εκδήλωση του Σωματείου Διάζωμα θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του Σταύρος Μπένος στην 10η Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η μεγαλύτερη σε ποσότητα, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν τα διπλάσια από τους αρχικούς υπολογισμούς μέλη του Σωματείου, περισσότεροι δηλαδή από 500 επισκέπτες, θα βρεθούν στην περιοχή της Ροδόπης αλλά και της Καβάλας, της Τάσου και της Αμοθράκης για να παρακολουθήσουν τις εργασίες συνέλευσης αλλά και τις παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Η 10η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος αλλά και όσα έχουν προγραμματιστεί για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν είναι τυχαία αλλά βασισμένη πάνω στο καινοτόμο πρόγραμμα που οικοδομείται και αποτελεί τροχιοδείκτη για την μελλοντική Ελλάδα. Είναι όπως το ονομάσαμε, για να το ξέρετε, να το αποχαρακτηρίσουμε κιόλας στη συνείδηση του κόσμου, μνημόνιο συνεργασίας. Που το μνημόνιο συνεργασίας στην ουσία είναι μια κατηγορία θεμάτων, δράσεων, μελετών, τις οποίες θα προσφέρει δωρεάν το Διάζωμα στην περιφέρεια. Η αφορμή μας για αυτή τη σπουδαία και για μας για το Διάζωμα, αλλά φαντάζομαι, ελπίζω και για εσάς μελλοντικά, ήταν μια ιστορική συνάντηση. Γιατί το πρόγραμμα της Βία Εγνατία είναι ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα. Και θέλω για πολλωστή φορά να μιλήσω για τη μεγάλη συνεισφορά του αείμνηστου περιφερειάρχη σας, του Παυλίδη, που σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό έχει στον πυρήνα του τις συνέργειες. Πρέπει όλοι να καθίσουμε να συνεργαστούμε. Τα μνημεία μας χρειάζονται όλους. Δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι μας που είναι μια σπουδαία κοινότητα. Πρέπει να συντρέξουμε και όλοι εμείς. Γιατί τα μνημεία μας δεν αρκεί να τα φτιάξουμε. Πρέπει να τα αποδώσουμε στο κοινό. Πρέπει να είναι επισκέψιμα. Πρέπει να συνδεθούν με την οικονομία της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η σύνδεση της καθημερινότητας με την τουριστική οικονομία μέσω της υιοθέτησης ενός συμφώνου ποιότητας, μιας μελέτης που έχει ολοκληρωθεί ήδη για την περιφέρεια της Ηπείρου και θα εφαρμοστεί και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για την ένταξή της στη διαδρομή αυτή, κάθε παραγωγική δύναμη της περιφέρειας θα πρέπει να πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Συμφωνήσαμε και πέρασε με πλειοψηφία η συμφωνία αυτή, το μνημόνιο αυτό, αν θέλετε, μνημόνιο συνεργασίας, γιατί το Διάζωμα μπορεί να μας βοηθήσει στην υλοποίηση της Όχια. Της Όχια είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στον τουρισμό και πολιτισμό. Είναι μια πολιτιστική διαδρομή που, με την οποία θα αναδειχθούν σημαντικά μνημεία της περιφέρειάς μας. Είναι και άλλες δράσεις, εκεί στις άλλες δράσεις τόσο, γιατί για τα πρώτα μνημεία είναι απαραίτητη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το οποίο και συνεργαζόμαστε. Αλλά στις άλλες δράσεις, που είναι η ενεργοποίηση, αν θέλετε, του ιδιωτικού τομέα και η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και με το κράτος, έτσι ώστε αυτά να καταστούν και λειτουργικά και να μπορούν να φέρουν έσοδα, στον τόπο μας, στην περιφέρειά μας, διότι μόνο έτσι μπορεί να υπέρθει πραγματική ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν το Διάζωμα έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία γιατί ήδη συνεργάζεται και με άλλη περιφέρεια όπως η Ήπειρος και στην οποία έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα, είναι πιο μπροστά από την περιφέρειά μας, κάποια παρόμοια, αν θέλετε, θέματα. Είναι η διαδρομή της αρχαίας Εγνατίας Οδού, ήταν ένα οραματικό σχέδιο του αείμνηστου περιφερειάρχη του Γιώργου του Παυλίδη, ο οποίος και ενέκρινε μέσα από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ένα ποσό της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αναδείξουμε όλα αυτά τα μνημεία που βρίσκονται στην καταμήκωση της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Εμείς σήμερα κάνουμε κάτι παραπέρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή ότι αυτά όχι μόνο τα αναδείξουμε, αλλά και να τα φέρουμε στην πραγματική οικονομία, να τα φέρουμε στο κέντρο της ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή να υπάρχει μια συνέργεια, μια συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ώστε πραγματικά η περιφέρεια μας να αποκτήσει ένα ισχυρό brand name.